ο Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέου κοσμεί το γετνιάζον μέγαρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και τελεί υπό τη σκέπη της Αγίας Φιλοθέης, όπως εξάλλου δηλώνει και ο ομώνυμος δρόμος στον οποίο έχουν πρόσωπο τα δύο αυτά κτίρια. Σύμφωνα με τον Δημήτριο Καμπούρογλου, ο ναός ιδρύθηκε κατά την πρωτοχριστιανική περίοδο. Αν λάβει κανείς υπόψη του πλάκα από πεντελικό μάρμαρο που ανεβρέθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ανέγερσης του ναού, η οποία φέρει επιγραφή του 5ου αιώνα π.Χ. και δεδομένη της προϊστορίας του χώρου κατά την κλασική περίοδο, συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο πρώτος ναός ανεγέρθηκε πάνω σε παλαιότερο αρχαιοελληνικό κτίριο, δημοσίου μάλιστα χαρακτήρα, σύμφωνα με την εγχάρακτη στην πλάκα πληροφορία. Ο ναός του Αγίου Ανδρέα αναδεικνύεται ως ένας από τους κατεξοχήν ιστορικούς χριστιανικούς ναούς της ελληνικής πρωτεύουσας. Και αυτό γιατί οι οικοδομικές του φάσεις δεν ταυτίζονται μόνο με σημαντικά για την εξέλιξη της πόλης γεγονότα, αλλά γιατί η ιστορία του είναι άρρητα συνυφασμένη με τη ζωή, το έργο και τον μαρτυρικό θάνατο της Αγίας Φιλοθέης 1522-1595, ιδρύτριας του αρχικού ναού. Η ιστορία του ναού ξεκινά τον 16ο αιώνα και, πιο συγκεκριμένα, το 1550, όταν η Αγία Φιλοθέη, στα πλαίσια της ίδρυσης μονής αφιερωμένης στον Άγιο Ανδρέα, θα εντάξει και θα ανακαινήσει τον προϋπάρχοντα πρωτοχριστιανικό ναό, ο οποίος μετατρέπεται πλέον σε καθολικό της μονής. Ο χώρος ανέγερσης του μοναστηριού δεν είναι άλλος από αυτόν του πατρικού σπιτιού της Αγίας. Η Μονή θα λάβει την ονομασία Παρθενώνας, καθώς, πληρώντας την επιθυμία της ιδρύτριάς της, απευθύνεται σε νεαρές, άπορες κοπέλες, οι οποίες μαθαίνουν εκεί τέχνες που θα τους επέτρεπαν αργότερα να καλυτερεύσουν το βιωτικό τους επίπεδο. Ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας της Μονής του Αγίου Ανδρέα αποδεικνύεται και από την στέγαση στο ίδιο συγκρότημα ορφανοτροφείου, νοσοκομείου και γυροκομείου. Έως το 1821 σωζόταν το ασκητήριο που βρισκόταν στο υπόγειο της Μονής, καθώς και ο αργαλιός της Αγίας Φιλοθέης. Το ασκητήριο διατηρήθηκε και κατά τη μεταγενέστερη ανέγερση του νέου ναού του Αγίου Ανδρέα και βρίσκεται κάτω από το δάπεδό του. Με την ανακήρυξη της Αθήνας το 1834 σε πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και έως τους πρώτους μήνες του 1835, η Μονή μετατρέπεται σε στρατόνα. Μέχρι το 1859, η ερυπωμένη πλέον Μονή και ο περιβάλλον χώρος κινδύνεψαν να χάσουν τον πρωταρχικό τους χαρακτήρα, καθώς προορίζονταν είτε ως οικόπεδο προς ανέγερση καταστήματος σηματισμού από την στρατιωτική υπηρεσία, είτε προς ανέγερση εκπαιδευτικού καταστήματος από το Υπουργείο Παιδείας. Στο τέλος, το οικόπεδο περιέρχεται στο Δήμο Αθηναίων και προκειμένου να διασωθεί ο χώρος, ο σκοπός ήταν να οικοδομηθεί εκεί ένα φιλανθρωπικό κατάστημα. Χάρη στις ενέργειες του Μητροπολίτη Αθηνών Γερμανού Καλλιγά 1889-1896, ο χώρος θα περιέλθει στην Εκκλησία. Στη θέση της εγκαταλελμένης μονής και των ερυπωμένων κτισμάτων της, ανεγείρεται το μέγαρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ενώ στον αύλιο χώρο της και στη θέση του παλαιού ναού ανεγείρεται ο σημερινός ναός του Αγίου Ανδρέα. Η βασιλική του Αγίου Ανδρέα του 16ου αιώνα βρισκόταν στο κέντρο της μονής, η οποία είχε σχήμα π. Ο νέος ναός είναι βασιλική με αψίδα. Αναλυτικότερα, πρόκειται εξωτερικά για τρίκλητη βασιλική, ενώ εσωτερικά ακολουθεί το ρυθμός του βυζαντινού ημισύνθετου τετρακιόνιου. Το Ιερό Βήμα διαμορφώνεται από δύο πεσούς και ο τείχος στο ανατολικό μέρος διαμορφώνεται από τρεις αψίδες. Τον Μάιο του 1999, υπό του Μητροπολίτη Χριστοδούλου, ο Αναστάσιος Μαργαριτόφ αναλαμβάνει τη συντήρηση των αγιογραφιών, οι οποίες είχαν φθαρεί υπό το χρόνο. Ο Σπυρίδων Μπενιζέλος, απόγονος της ομώνυμης οικογένειας στην οποία ανήκε η Αγία Φιλοθέη, ήταν ο τελευταίος επίτροπος της Μονής. Το 1836, με πρωτοβουλία του, οι φορητές εικόνες του ναού παραδίδονται στον Επίσκοπο Αττικής και μεταφέρονται στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης επί της Οδού Αιώλου. Όμως ούτε οι εικόνες αυτές, ούτε τα ιερά σκεύη διασώθηκαν. Ωστόσο, την ίδια χρονική περίοδο μεταφέρονται στο Βυζαντινό Μουσείο οι εικόνες που κοσμούσαν το τέμπλο. Αυτές του Ιησού και της Θεοτόκου, τις οποίες είχε φιλοτεχνήσει το 1664 ο Εμμανουήλ Τζάνες.
Στο μουσείο θα περιέλθουν επίσης δύο από τα τμήματα των τοιχογραφιών που κοσμούσαν την Κόγχη επάνω από τη θύρα της εκκλησίας. Στα τμήματα αυτά εικονίζεται ο πρόδρομος να μαρτυρεί τον Ιησού και ο Κύριος να περιπατεί πάνω στα νερά της θάλασσας της Γαλιλαίας. Μέρος των τοιχογραφιών της Αγίας Τράπεζας της Μονής είναι η κεφαλή της Αγίας Εκατερίνης, η οποία θεωρείται ότι ακολουθεί τα πρότυπα της κριτικής αγιογραφίας και η οποία εκτίθεται επίσης στο Βυζαντινό Μουσείο.